μέρους των Επιτροπών Αγώνα θα χαιρετήσει την συγκέντρωση, αυτή την ξαφνική αλλά εκτιμάμε πολύ ουσιαστική, με την παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωση. Η Λόλα η Χρυσούλη λοιπόν έχει το λόγο. Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Αλέξη Τσίπρα στον τόπο μας για άλλη μια φορά. Είναι περιττό να τονίσουμε πόσο σημαντική θεωρούμε την επίσκεψή σας αυτή. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι χαρά μας που βρίσκεστε στον τόπο μας. Στον τόπο που γίνεται η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ελλάδα. Από την τελευταία φορά που μας επισκεφτήκατε, έχουμε υποστεί αστυνομική βία, άδικες διώξεις, καταπάτηση των ανθρωπίνων και συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Δύο συμπατριώτες μας και συναγωνιστές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή ως πολιτικοί κρατούμενοι με εντολή δένδια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εταιρεία με την παράνομη προστασία της Ελλάς συνεχίζει να παρανομεί και να καταστρέφει το δάσος των σκουριών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το αίτημα της τοπικής κοινωνίας είναι ξεκάθαρο, Πρόεδρε. Ζητάμε την ενεργή συμμετοχή σας με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους που υποστηρίζουν το κίνημα για να σταματήσουμε εδώ και τώρα την περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή της Καλκιδικής. Καλώς ήρθατε. Γεια σας πολίτες της Ιερισσού. Χαιρετώ αυτούς που τα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τρομοκράτες, αλλά εμείς τους χαρακτηρίζουμε αγωνιστές για τη ζωή, αγωνιστές για τη γη μας, αγωνιστές για την ποιότητα ζωής. Σήμερα δεν θα μπορούσα να λείπω από εδώ. Το πρόγραμμά μου προέβλεπε να και θα βρίσκομαι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση για την προστασία ενός πολύτιμου αγαθού, του νερού. Σκέφτηκα ότι είναι αδιανόητο Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και να μην βρίσκομαι στην καρδιά του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι αυτή η μέρα για μας δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι μια μέρα που πρέπει όλοι μας να θυμόμαστε ότι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια φορά στις 360 μέρες να θυμόμαστε ότι υπάρχει και περιβάλλον, αλλά να βρισκόμαστε και να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν το μέλλον. Στις μέρες μας κάποιοι θεωρούν πολυτέλεια το περιβάλλον και την προστασία του. Είναι όμως τόσο κοντόφθαλμη αυτή η λογική. Μας λένε ότι η χώρα μας περνάει μια κρίση πολύ μεγάλη, είναι αλήθεια αυτό. Και άρα τώρα δεν πρέπει να κοιτάμε το περιβάλλον που είναι πολυτέλεια. Πρέπει να κοιτάμε πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ξανά ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον ευλογημένο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με όραμα, με προοπτική, με μέλλον, αν αυτή δεν συμβαδίζει με την προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Αυτός ο τόπος, η χώρα μας, αυτός ο λαός, έχει περάσει πολλές φορές δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες. Ίσως και μεγαλύτερες δυσκολίες από τη σημερινή. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα όμως ήταν το φυσικό μας περιβάλλον και είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, αφού του ευλογημένου τόπου, είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας, από τις προηγούμενες γενιές. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και από τα εγγόνια μας. Και πρέπει να το παραδώσουμε όπως ακριβώς το βρήκαμε. Η σύγκρουση που ζείτε χρόνια τώρα είναι μια σύγκρουση άνηση. Δίνεται έναν άνισο αγώνα απέναντι σε πολύ μεγάλα συμφέροντα, απέναντι σε διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ο αγώνας σας από την πρώτη στιγμή συκοφαντήθηκε. Όταν δεν δέχεστε
συκοφαντίες, εξαφανίζεστε, δεν υπάρχετε στο χάρτη. Και όλα αυτά διότι πίσω από την υπόθεση του Χρυσού, πίσω από την υπόθεση της Χαλκιδικής, των Σκουριών, κρύβεται το κέρδος. Κρύβεται κέρδος δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρύβονται σκάνδαλα. Και εσείς, χωρίς να έχετε κάτι να κερδίσετε, χωρίς να έχετε ιδιοτέλεια, πηγαίνετε κόντρα στο κέρδος των ισχυρών για να υπερασπιστείτε το ιερό δικαίωμα για εσάς και για τα παιδιά σας να μπορείτε να αναπνέετε αέρα καθαρό και να κολυμπάτε σε καθαρά νερά. Αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος που μπορεί να έχει, η σημαντικότερη ευλογία, ο πιο σημαντικός χρυσός είναι αυτός. Πριν από αρκετά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, μία έκταση 317.000 στρεμμάτων πουλήθηκε από το ελληνικό δημόσιο έναντι του ευτελούς τιμήματος των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αλήθεια πού πουλάνε 317.000 στρέμματα με 11 εκατομμύρια ευρώ, να πάμε όλοι να βάλουμε ένα ρεφενέ να πάμε να αγοράσουμε. Κι όμως, αυτά τα 317.000 στρέμματα δεν είναι μόνο ότι είχαν ένα μοναδικό αρχαίγωνο δάσος, είναι και το ότι κρύβουν έναν πολύ σημαντικό πλούτο. Το ΙΓΜΕ και άλλες και άλλοι φορείς με πολύ μεγάλη αξιοπιστία αυτό το πλούτο τον έχουν υπολογίσει σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτοί τα δώσανε με 11 εκατομμύρια. Και όταν κάποια στιγμή η ίδια η Ευρώπη συνειδητοποίησε, η Κομισιόν, ότι εδώ υπάρχει ένα δυσανάλογο κόστος για το ελληνικό δημόσιο και έβαλε πρόστιμο στους ιδιώτες να πληρώσουν στο δημόσιο 15 εκατομμύρια ευρώ, το ελληνικό δημόσιο τι έκανε? Κατήγγειλε την απόφαση, δηλαδή ουσιαστικά άσκησε έπεση στον εαυτό του προκειμένου να μην κερδίσει από τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά συμφέροντα αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ιστορία είναι η ιστορία της διαπλοκής στη χώρα μας, είναι η ιστορία της εσκροκέρδειας, είναι η ιστορία της λαιλασίας του δημόσιου πλούτου με τελευταίο χαμένο τους πολίτες και το περιβάλλον. Μας λένε όμως πολλοί, μα καλά, δεν νοιάζεστε που εδώ υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες θέσεις εργασίας που μπορεί να χαθούν. Η απάντησή μας είναι ότι φυσικά και νοιαζόμαστε για τις θέσεις εργασίας. Άλλωστε, είμαστε οι τελευταίοι που μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι δεν νοιαζόμαστε για τις θέσεις εργασίας. Όμως αναλογιστείτε κάτι. Πόσες εκατοντάδες και χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν στην αλυεία, στη γεωργία, στη μελισσουργία, στην κτηνοτροφία, στον τουρισμό, εάν προχωρήσει μια διαδικασία εξόρυξης με τρομακτικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς βεβαίως καμία έγνοια και καμία πρόνοια για το φυσικό περιβάλλον, που θα καταστρέψει ένα μοναδικό φυσικό χώρο, τον χώρο της Χαλκιδικής. Γι' αυτό εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όχι για να τίνουμε τη γροθιά απέναντι στους εργαζόμενους, που σήμερα είναι οι ίδιοι όμοιροι και χρησιμοποιούνται ως ασπίδα, ως ανθρώπινη ασπίδα από τους κερδοσκόπους, αλλά για να τους δώσουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας. Να τους πούμε ότι το συμφέρον τους είναι να προστατεύσουν τη γη τους, να προστατεύσουν τα νερά τους, να προστατεύσουν τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική είναι η γη τους. Και ότι πραγματικό τους αφεντικό είναι η φύση και όχι ο εργοδότης, ο εκάστοτε εργοδότης που μπορεί αύριο να τους πουλήσει και να τους πετάξει στους πέντε δρόμους. Γι' αυτό εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να απευθύνουμε και έκκληση αλληλεγγύης. Καλούμε τους Έλληνες πολίτες, αλλά και τους ξένους που θα κάνουν φέτος διακοπές, σε ένδειξη αλληλεγγύης, να έρθουν εδώ στη Χαλκιδική για τις διακοπές τους, να προτιμήσουν τη Χαλκιδική, αυτόν τον ευλογημένο τόπο,
Αυτή είναι η ανάπτυξη του τόπου. Η προστασία του περιβάλλοντος, του μοναδικού αυτού περιβάλλοντος, είναι η ανάπτυξη του τόπου. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Ιερισσού, ξέρουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θέλησε πάνω στις δικές σας πλάτες να παίξει ένα παιχνίδι πυγμής. Βεβαίως αξιοποιεί την ανθρώπινη ασπίδα το γεγονός ότι οι εργοδότες, αν και αλλάζουν τα αφεντικά, η εργοδοσία έχει τον ίδιο στόχο εδώ, να βγάλει τεράστιο κέρδος, και όποιος έχει πολλά λεφτά μπορεί και τα σκορπάει δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό και δεν έχουμε δει στα δελτία των ειδήσεων τις δικές σας διαμαρτυρίες, δεν έχουμε δει το μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης που απλώνεται όχι μόνο εδώ στη Χαλκιδική αλλά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας υπέρ του αγώνα σας, παρά μονάχα βλέπουμε συγκεντρώσεις με πλαστικά σημαίακια και με πούλμα που μεταφέρουν οπαδούς και σκηνοθέτες. Εμείς δεν έχουμε σκηνοθέτες, δεν χρειαζόμαστε να σκηνοθετήσουμε τις εκδηλώσεις της διαμαρτυρίας μας και της αντίστασής μας. Όμως, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση, επιχειρώντας να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, υποτίθεται, αλλά τον νόμο του ισχυρού και της καταστολής, επενδύει στο γεγονός ότι τα ισχυρά συμφέροντα, προκειμένου να κερδίσουν δισεκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μοιράσουν δεξιά και αριστερά κάποια ψίχουλα και να τύχουν υποστήριξης. Αυτό δεν είχαν προλάβει να το κάνουν στον Εύρο. Και μέσα σε 15 μέρες το έβαλε στα πόδια ο Πρωθυπουργός. Είχε δηλώσει ότι και στον Εύρο θα προχωρήσουν σε μια διαδικασία εξόρυξης, προφανώς καταστρέφοντας και εκεί το περιβάλλον, διότι τέτοιου είδους εξορύξεις γίνονται μονάχα σε χώρες τριτοκοσμικές, εκεί όπου δεν υπάρχει κίνημα πολιτών και ποιότητα, για την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής. Όταν όμως συνειδητοποίησε και με τους δικούς μας τους αγώνες ότι δεν θα μπορούσε βουλευτής του κόμματός του να πατήσει στην Αλεξανδρούπολη, τότε έκανε πίσω. Γιατί στην Ιερισσό, στο θέμα της Χαλκιδικής, δεν κάνουν πίσω? Γιατί δεν είναι η ίδια περίπτωση της Χαλκιδικής και η ίδια του Εύρου? Εδώ δεν κάνουν πίσω διότι πιστεύουν πρώτον ότι έχουν καταφέρει να πατήσουν πόδι στην τοπική κοινωνία και να τη φέρουν σε αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή μια σύγκρουση ανεξέλεγκτη της μιας πλευράς με την άλλη. Δεύτερον, γιατί θέλουν στο μοντέλο της Χαλκιδικής και της Ιερισσού να επιβάλλουν ένα πρότυπο καταστολής, να μετατρέψουν τη Χαλκιδική σε λωρίδα της Γάζας, σε εμπόλεμη περιοχή. Γι' αυτό και απαντάν στους ειρηνικούς αγώνες σας με πλαστικές σφαίρες, με δακρυγόνα, με καταστολή. Εμείς λοιπόν σήμερα εδώ, την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος που τη γιορτάζουμε μαζί μας, τους δίνουμε ένα μήνυμα. Καμία επένδυση και καμία εξόρυξη δεν μπορεί να προχωρήσει με τη βία. Καμία επένδυση και καμία εξόρυξη δεν μπορεί να προχωρήσει με απέναντι τις τοπικές κοινωνίες. Και τους καλούμε να αλλάξουν τα σχέδια τους. Με ΜΑΤ, βία και καταστολή, χρυσάφι δεν θα πάρετε απ' τη Χαλκιδική. Ο αγώνας για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, είτε αφορά το αρχαίγωνο δάσος της Χαλκιδικής, το δάσος σας, είτε αφορά τα πάρκα στις μεγαλοπόλεις, το πάρκο στην Κωνσταντινούπολη που υπερασπίστηκαν εκεί οι πολίτες απέναντι στο καθεστώς του τρόμου και του αυταρχισμού, είναι αγώνας που σηματοδοτεί ότι οι άνθρωποι είναι πάντα πάνω από τα κέρδη. Είναι ένδειξη υψηλής πολιτισμικής ποιότητας. Ο αγώνας για την ποιότητα ζωής είναι ένδειξη υπεράσπισης των πολιτισμικών αξιών. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Χαλκιδικής, σήμερα ζούμε έναν τρομακτικό εφιάλτη. Όπως πριν από 1,5 περίπου χρόνο
η τότε μνημονιακή κυβέρνηση επέλεξε μια άλλη περιοχή για τη σύγκρουση, για να επιβάλλει τον νόμο του ισχυρού, την Κερατέα, έτσι και τώρα επιλέγει εσάς. Δεν μας τρομάζει η βροχή, εμείς δίνουμε τον αγώνα και με ήλιο και με βροχή. Όσο η βροχή αυτή δεν θα είναι όξινη, δεν θα μας τρομάζει. Αλλά θα δώσουμε τον αγώνα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, για να μην είναι όξινη η βροχή. Για να μπορούμε να καθόμαστε κάτω από τη βροχή. Όπως λοιπόν πριν από 1,5 χρόνο έφαγαν τα μούτρα τους στην Κερατέα, έτσι και τώρα θα φάνε τα μούτρα τους στη Χαλκιδική. Ο αγώνας σας θα δικαιωθεί. Να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε μία και μοναδική υπόσχεση. Ξέρετε, έχω ξανάρθει στην περιοχή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Είναι η τρίτη φορά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο τα ποσοστά μας αλλάξανε. Τα ποσοστά μας γίναν μεγαλύτερα, εμείς όμως είμαστε οι ίδιοι. Έχουμε τις ίδιες αξίες. Δεν λογαριάζουμε πολιτικό κόστος. Δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους απέναντι στα μάτια στην καταστολή. Θα συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα σας. Και το ίδιο θα κάνουμε όταν την επόμενη φορά που θα ξανάρθω θα έχουν ακόμα μια φορά διπλασιαστεί τα ποσοστά μας και θα μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και να επιβάλλουμε το δίκαιο και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προστατεύσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μόνο μία υπόσχεση. Μόνο μία υπόσχεση. Τούτες τις κρίσιμες ώρες σας δίνεται έναν αγώνα. Έχετε φυσικά την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης απέναντί σας. Έχετε όμως κάτι σημαντικό. Το δίκιο με το μέρος σας. Γι' αυτό και έχετε την αλληλεγγύη χιλιάδων ανθρώπων. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Στα πέρατα του κόσμου. Καναδέζικη είναι η εταιρεία που θέλει να κερδίσει χρήματα εις βάρος της ζωής σας εδώ. Αλλά Καναδέζα ήταν και η δημοσιογράφος που ήρθε προχθές. Για να περάσει το μήνυμα και τη φωνή σας με το ντοκιμαντέρ της στα πέρατα του κόσμου. Και εγώ αναρωτιέμαι εκεί στον Καναδά, έτσι κάνουν επενδύσεις. Με τα ΜΑΤ, τη βία και την καταστολή. Λοιπόν, εγώ έχω να σας δώσω μόνο μία υπόσχεση. Ότι οι άνθρωποι σας που τώρα βρίσκονται στα κρατητήρια και στη φυλακή, προφυλακισμένοι, να ξέρουν ότι έχουν τη συμπαράσταση χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποια είναι η υπόσχεση? Η υπόσχεση είναι ότι πολύ γρήγορα, όταν ο λαός μας πάρει στα χέρια του την τύχη του, στη θέση τους θα βρίσκονται άλλοι. Στα κρατητήρια και στις φυλακές θα βρίσκονται αυτοί που έχουν εκποιήσει το δημόσιο πλούτο και όχι αυτοί που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη ζωή, για το δικαίωμα στο αύριο και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτοί που μας κλέψανε, αυτοί που τα βγάλανε στο εξωτερικό, αυτοί θα βρίσκονται προφυλακιστέοι και υπόδικοι και όχι οι αγωνιστές του περιβάλλοντος και της δημοκρατίας. Γεια σας, καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Θα νικήσουμε, το περιβάλλον θα νικήσει, η ζωή θα νικήσει, η δημοκρατία θα νικήσει τη βία. Γεια σας. Thank you.